Όσοι γνωρίζουν την Nintendo, ξέρουν πως πρόκειται για μια εταιρεία με περίεργες και ξεχωριστές ιδέες. Όπως αυτή, η NES κονσόλα, το Nintendo Switch. Είμαι ο Μακάριος, από το goodbye.gr και μαζί θα δούμε το Nintendo Switch. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσει η κονσόλα, πρέπει να κάνετε κάποιες εύκολες ρυθμίσεις χρήσης καθώς και για το Wi-Fi. Ποιος ποτέ θα φανταζόταν μια φορητή κονσόλα να παίζει τρομερά παιχνίδια όταν είσαι έξω και όταν φτάσεις σπίτι να μπορείς να κάνεις αυτό. Η κονσόλα σας επιτρέπει να παίξετε το ίδιο παιχνίδι και στην οθόνη της όπου και αν βρίσκεστε, καθώς και στην τηλεόρασή σας. Η ανάλυση των παιχνιδιών είναι 720p στην οθόνη του Switch και 1080p στις τηλεοράσεις, με τα περισσότερα παιχνίδια να παίζουν στα 60 frames per second. Στο επάνω μέρος της κονσόλας θα βρείτε την υποδοχή για τις κάρτες παιχνιδιών, το κουμπί λειτουργίας on-off, καθώς και τα κουμπιά έντασης ήχου. Στο κάτω μέρος της συσκευής θα βρείτε μια θύρα νέου τύπου USB-C. Το λειτουργικό σύστημα της κονσόλας είναι αρκετά ελαφρύ και απλό, με σκοπό να εστιάζει μόνο στα παιχνίδια. Χάρη σε αυτό, το Switch δεν κολλάει πουθενά, ανοίγοντας κάθε παιχνίδι και εφαρμογή αρκετά γρήγορα. Λίγες και καλές είναι οι εγκατεστημένες εφαρμογές, όπως οι ρυθμίσεις, το ηλεκτρονικό κατάστημα, τα νέα και το άλμπουμ στιγμιότυπων. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα θα βρείτε τα λίγα παιχνίδια που διαθέτει η κονσόλα αυτή τη στιγμή, αλλά μη σας ανησυχεί αυτό. Και το PlayStation 4 όταν βγήκε στην αγορά είχε και αυτό πολύ λίγα παιχνίδια. Στην εφαρμογή με τα νέα μπορείτε να δείτε τι καινούριο υπάρχει για την κονσόλα, καθώς και να παρακολουθήσετε κάποια βίντεο όπου σας βοηθάνε με τον χειρισμό του Switch. Στην εφαρμογή Album μπορείτε να δείτε τα στιγμιότυπά σας. Τέλος, μπορείτε να ελέγξετε τα χειριστήρια Joy-Cons και να θέσετε την κονσόλα σε λειτουργία αναστολής. Μαζί με τα χειριστήρια όπου λέγονται Joy-Cons έρχονται και τα λουράκια τους. Θα πρέπει όμως να δώσετε προσοχή στο πώς τα κουμπώνετε. Κάθε λουράκι έχει μία παύλα και ένα σταυρό, και με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να ταιριάξετε τα σηματάκια. Η κονσόλα διατίθεται σε δύο εκδόσεις χρωμάτων. Η μία έκδοση είναι με γκρι χειριστήρια Joy-Con και η άλλη σε Neon Red με Neon Blue. Προσωπικά σας προτείνω την Neon χρωματιστή έκδοση. Κάθε χειριστήριο Joy-Con έχει σχεδόν τα ίδια κουμπιά με μία φορητή κονσόλα 3DS. Δεν σου δίνει την τρομερή αίσθηση ενός gaming κουμπιού. Το ένα Joy-Con έρχεται με ενσωματωμένη κάμερα εντοπισμού κινήσεων, καθώς και αναγνώριση αμίβο. Στο χέρι είναι λίγο μικρά σε μέγεθος, με αποτέλεσμα μερικούς να μην τους βολεύει. Παρ' όλα αυτά, μπορείτε να αγοράσετε έξτρα ένα κανονικό χειριστήριο, ονομαζόμενο Pro Controller. Τα κουμπιά που υπάρχουν πάνω στα λουράκια είναι λίγο ψεύτικα σε αίσθηση όταν πατηθούν. Γενικά δεν περίμενα κάτι το ιδιαίτερο σε τόσο μικρό μέγεθος, αλλά προσωπικά εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Η αφαίρεση των Joy-Cons από την κονσόλα ή ενός λουριού από το Joy-Con είναι πανεύκολη, με το πάτημα ενός κουμπιού πίσω από το χειριστήριο. Όπως είπα και πριν, το Switch αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλά παιχνίδια, αλλά στο μέλλον η λίστα θα μεγαλώσει αρκετά. Πέρα από τη μικρή λίστα, υπάρχει ένα μεγάλο παιχνίδι με υπερβολικά καλές κριτικές από πολλές ξένες και γνωστές ιστοσελίδες. Το παιχνίδι αυτό ονομάζεται The Legend of Zelda Breath of the Wild και πρόκειται για έναν τίτλο με ικανοποιητικά όμορφα και απαλά γραφικά, με ένα δυνατό story καθώς και θαυμάσιο gameplay που σε κάνει να θες να ξαναπαίξεις όταν κλείσεις το παιχνίδι. Θα αξιολογήσω αυτή την κονσόλα με ένα σχετικά μέτριο βαθμό και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να την αγοράσετε εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα. Τέλος, θα σας πω να κάνετε λίγο υπομονή και να δώσετε χρόνο για να βγουν νέα παιχνίδια στο Switch. Εάν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Εάν όχι, κάντε dislike.
μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe για να βλέπετε τα νέα μας βίντεο.